πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί σήμερα ξυπνήσαμε και από εκεί που χθες ήμασταν καλοκαίρι, σήμερα είμαστε λες και είμαστε στον Ιανουάριο. Κύριε Παπακοστόπουλε, καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπακοστόπουλο, είναι μετεωρολόγος μας από το cmeteo.gr. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην παρέα σας και στους φίλους τηλεθεατές. Ελπίζω να ακούγομαι καθαρά. Μια χαρά. Το θέμα είναι ότι ο καιρός δεν ακούγεται καλά. Ο καιρός μας κάνει νερά. Είναι λογικό, είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου πλέον και το φυσιολογικό θα ήταν να είναι λίγο πολύ έτσι ο καιρός κάθε μέρα. Το μη φυσιολογικό θα έλεγα είναι αυτό το οποίο ζούμε τις περισσότερες ημέρες, δηλαδή να έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Έχουμε ένα φθινοπωρινό διάλειμμα το οποίο κατά βάση δίνει βαριά συννεφιά, η οποία επειδή περιλαμβάνει και σκόνη από την Αφρική, έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης, δίνει και αυτή τη θολούρα στην ατμόσφαιρα. Τώρα αυτός ο συνδυασμός της συννεφιάς με τη σκόνη έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζεται πολύ η ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να δίνει αυτό το πολύ έντονο σκούρο χρώμα στον ουρανό, που δίνει μεν την αίσθηση ότι θα γίνει χαμός, ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν προκαλεί παρά μόνο λίγες βροχές. Εξαίρεση βέβαια είναι η Δυτική Ελλάδα, όπου έχουμε από το πρωί ένα πέρασμα με βροχές και καταιγίδες που τοπικά έχουν και έντονο χαρακτήρα. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται τα φαινόμενα τώρα κυρίως στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και σε περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Νωρίτερα είχαμε πιο πολλά φαινόμενα στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος τώρα τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα υποχωρήσουν. Είναι πιθανό να έχουμε ένα πέρασμα με τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες και σε άλλες περιοχές της χώρας, ωστόσο δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Πάντως, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Παπακοστόπουλη, είχαν σοβαρό πρόβλημα, γιατί αναβλήθηκαν για αύριο οι τελέψεις των μαχητικών αεροσκαφών. Ήταν να γίνουν σήμερα το πρωί 10 με 12, αλλά λόγω του καιρού, ότι είχε κακοκαιρία, αναβλήθηκαν. Και, ναι, και στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε έντονα φαινόμενα, απλά είχαμε βροχή. Οπότε προφανώς προτίμησε να γίνει αύριο που ο καιρός είναι πιο ανοιχτός. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε κάτι το έντονο. Πάντως υπάρχουν ισχυρές περισσότερο βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία στην Ελλάδα, υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις. Ναι, κυρίως στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές, όπου έχουμε την τροφοδοσία από το Ιόνιο με υγρασία και θερμότητα, εκεί έχουμε όντως ένα σύμπλεγμα καταιγίδων που έχει δώσει ήδη τοπικά την φαινόμενα και συνεχίζει να δίνει. Τώρα στην εκεί θα συνεχίσουν τα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Μετά στην υποχώρηση. Τώρα να πω βέβαια ότι και για την Αττική είναι αρκετά πιθανό με τα τελευταία στοιχεία κατά τη διάρκεια του απογεύματος και των βραδινών ωρών, δηλαδή αργά το απόγευμα και το βράδυ, να έχουμε ένα πέρασμα με σποραδικές βροχές και καταιγίδες. Οπότε είναι πιθανό απόψε να δούμε κάποια φαινόμενα και στο νομό Αττικής. Παρέλαση με βροχή χωρίς. Όχι, παρέλαση χωρίς βροχή. Από αύριο επανέρχεται το καλοκαιρινό σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ειδικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Στις περισσότερες περιοχές αρκετή ηλιοφάνεια με διάσπαρτες νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία η οποία θα ξεπεράσει και τους 25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και η παρέλαση και η Κυριακή θα εξελιχθούν με ήπιο καιρό, αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές, θερμοκρασία κοντά στους 25 με 27 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο πυκνή συννεφιά και δεν αποκλείεται κάποιες περιοχές εκεί να έχουν τοπικές βροχές και την ημέρα της παρέλασης. Οπότε πόλεις όπως είναι η Πάτρα, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα θα κάνουν παρέλαση με πιο μουντό καιρό και με την πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες να είναι επαρκτή. Ωστόσο τα φαινόμενα και εκεί θα έχουν περιορισμένη διάρκεια και έκταση. Δεν θα έχουν δηλαδή μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια. Οπότε δεν θεωρώ ότι. Άρα σχετικά δηλαδή με καλό καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις, κύριε Παπακοστόπουλε. Ναι, κατά βάση με καλό καιρό και όπως όλα δείχνουν το καλοκαιρινό βαθμό θα συνεχιστεί. Κύριε Παπακοστόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, κάτι μπορεί να αλλάξει. Τουλάχιστον μένουμε προσωρινά σε αυτό ότι θα έχει καλό καιρό στις παρελάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.